Πρόεδρε, τι κάνουμε σήμερα εδώ? Σήμερα έχουμε την αναβίωση το έθιμο η Τσιγαρίδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το γιορτάζουμε εδώ μαζί με το Σύλλογο Επαγγελματιών Κολυδρού, όπου αναβιώνει το έθιμο που παλιά υπήρχε αυτό, από τις γιορτές τα Χριστούγεννα, που σφάζαν το χοιρινό στα σπίτια και πέραν το λίπος και από εκεί τρώγαν το τσιγαρίζαν. Και από εκεί βάζαν κρεμμύδι βέβαια μέσα, αλάτι ρίγανη και λεμόνι. Και πέραν και το ό,τι έμεινε, το κρατήνε αυτό για να κάνουν βούτυρο ή να κάνουν πίτες και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι για δεύτερη χρονιά, είπες που κάνετε. Για δεύτερη χρονιά, ναι, ναι. Σκέφτεσαι να το καθιερώσετε? Αυτό ναι, λέμε να το καθιερώσουμε. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, βλέπω από τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, παρόλο που ο καιρός λίγο δεν ευνόησε σήμερα, είχαμε λίγο καιρό με βροχή, αλλά έχουμε κόσμο και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Όπως ευχαριστούμε και τους επαγγελματίες εδώ του τόπου που μας έδωσαν ακόμα μια χρονιά, μας βοήθησαν και μας βοηθάν με άλλο κρασί, άλλο τσίπο, τα οποία είναι δωρεάν για το σύλλογο και για τον κόσμο. Όπως και η τσιγαρίδα, το λίπος. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκίνησες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου και από το Δημοτικό, το Συμβούλιο που είμαστε εδώ, το Σύλλογο. Καλή χρονιά για όλο τον κόσμο, με υγεία, ευημερία, τον καθένα και προσωπικό, ό,τι αγαπάει ο καθένας μας. Υγεία. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Μελητηρίου Πιέρειας, κύριος Χατζηχριστοδούλου, και αυτός πανταχού παρών και εδώ στο δίπλα στους επαγγελματίες, στον Κολυδρό, όπως πάντα. Πανταχού παρών δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση. Εμείς πάντως σε βλέπουμε, να πρόεδρε. Να λείψω, κυρίως από κάποιες δραστηριότητες που κάνουν οι σύλλογοι και κυρίως οι επαγγελματικοί. Αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ, παρότι ο καιρός δεν βοηθάει, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι επαγγελματίες εδώ σύσσωμοι για τον τόπο τους και για τον τόπο μας φυσικά, νομίζω ότι αξίζουν άξια συγχαρητήρια. Καθιερώσαν εδώ την Τσιγαρίδα. Βλέπετε και αν γυρίσει η κάμερα θα δείτε τον κόσμος που υπάρχει. Βλέπετε την πλατεία που τη ζωντάνεψαν εδώ και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτές οι τοπικές κοινωνίες εδώ που στηρίζονται οικονομικά είτε κυρίως στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, με τα ποιητικές επιχειρήσεις πουλάνε εκτός Κολυδρού πολύ, Πιερίας και τα λοιπά, αλλά οι επαγγελματίες εδώ είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που κάνουν και αξίζουν συγχαρητήρια. Δημιουργούν μια κινητικότητα, η οποία κινητικότητα βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Έτσι θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Έτσι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, συναντιέται εδώ και ο κόσμος. Είναι έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο ένας πρόεδρος, ένα διοικητικό του συμβούλιο που πάει σύσσωμα και κάνει αυτές τις προσπάθειες, ζωντανεύει το τόπο του, ζωντανεύεται ο τόπος τους εδώ. Και φυσικά, όπως το είπατε, βοηθάει και τους επαγγελματίες. Με λίγα λόγια, τέτοιες προσπάθειες αξίζουν τον κόπο να στηρίζονται τόσο από τους ντόπιους κατοίκους όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι. Πρέπει να στηρίζονται και από το επιμελητήριό μας και τέτοιες προσπάθειες το επιμελητήριό μας τις στηρίζει. Και έχει υποχρέωση να τη στηρίξει. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά, Πρόεδρε. Είστε καλά, κύριε Σταθακόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είστε καλά. Λοιπόν, Πρόεδρε, και εσύ εδώ παρόν, έτσι. Φυσικά. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να λείπουμε εμείς από το κάλεσμα του Συλλόγου των Εμπόρων του Κολυδρού σε μια ανοιχτή εκδήλωση που έχει χαρά, έχει επαφές, είναι ό,τι καλύτερο αυτή την περίοδο που είναι και μάλιστα μια νεκρή περίοδο για την αγορά. Βέβαια, ο καιρός δεν βοηθάει και τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, λίγο, αλλά κρατάει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη. Ναι, είναι και μεγάλη και καλή και δεν είναι μόνο από τον Κολυδρό. Ευτυχώς έχουν έρθει και από το Αιγίνιο, έχουν έρθει και από άλλα μέρη του Δήμου μας. Ναι, έχουν έρθει και από Κατερίνη και ακόμα έρχεται ο κόσμος. Έρχεται. Σαν πρόεδρος των επαγγελματιών, σκέφτεστε να δημιουργήσετε και άλλου είδους τέτοιες εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην άνοιξη, για να τραβήξετε τον κοινό κοντά σας, δίπλα σας? Φυσικά και είναι στα επόμενα σχέδιά μας να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όχι μόνο εμείς σαν σωματείο ή σαν επαγγελματικό σύλλογο, αλλά και να στηρίξουμε και άλλες εκδηλώσεις άλλων συλλόγων. Είναι σε εισαγωγικά αυτό που κρατάει τον κόσμο.
κόσμο σε γρήγορο και δεν τον αφήνει να φύγει εκτός. Γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε εδώ και να στηρίξουμε τον τόπο μας. Και πρέπει να το κάνουμε καλά αυτό και όλοι μαζί. Το μήνυμά σου και έξω στους συναδέρφους σου αλλά και στους συμπολίτες σου. Αυτό που είπαμε. Ισχύς εν τη ενώση. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Να ευχηθούμε καλή χρονιά και υγεία και ευημερία στις επιχειρήσεις μας και στις οικογένειές μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το δίπλωμα της τεχνίας της καρδιάς. Με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυδρού, τον κύριο Χρήστο Κουμπατσιάρη, εδώ παρόν στην εκδήλωση τη σημερινή των επαγγελματιών. Δήμαρχε, δεύτερη χρονιά φέτος που γίνεται το έθιμο αυτό της Τσιγαρίδας. Παρόν εσύ, πες μας δύο λόγια για το. Καταρχάς, να σε καλωσορίσω στον όμορφο Κολυδρό, τον ιστορικό μας Κολυδρό. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ θα θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο του Κολυδρού. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι ένα παλιό έθιμο. Δεν χρειάζεται να αναφέρω για την Τσιγαρίδα. Λίγο πολύ όλοι ξέρετε και ξέρουμε τι εστί Τσιγαρίδα. Ένα έθιμο που θα το συνεχίσουμε και ίσως με πολύ πιο πολλές εκπλήξεις και θα είμαστε κοντά στο σύλλογο εδώ πέρα τον Εμπορικό. Θα κάνουμε και άλλες γιορτές, θα αναβιώσουμε ήθη και έθιμα εδώ του Κολυδρού, ίσως και άλλων περιοχών. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια και χαίρομαι που αγαπά στο Κολυδρό και έρχεσαι μας επισκέπτης. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Είναι εδώ και η πρόεδρος της Παλιώστανης. Να πάρουμε και μια δήλωση από την πρόεδρο. Πώς σας φαίνεται η εκδήλωση αυτή? Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο εδώ της περιοχής, του Κολυδρού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δοκιμάσα τις σιγαρίδες. Πολύ ωραίες. Σας φάνηκαν όμορφες? Ωραίες. Ευχαριστώ πολύ. Να σα πω, 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 να σα πω